43. Ναι. Ναι. Ωραία. Εγώ εδώ 40, εσύ με περντάζα. Τι έγινε. Εντάξει, δεκάδες εσύ. Τι γίνεται. Εντάξει, δεκάδες. Φιέστα την Κυριακή, Τάκη μου. Έτσι. Φιέστα, 43. Του χρόνου τη θέλω πιο καλή ακόμα. Πιο, ξέρεις. Πώς δεν πρόλαβε. Πώς μας άφησε ο Κοντονής έτσι να χαρούμε. Δεν θα είναι και κλεισμένο. Όχι, δεν θα είναι. Α, χαιρεάκι. Ναι, ναι. Έλα, λέγε, άμα να πάω παροστηρίο. Εγώ δεν πήγα, γιατί λέω τώρα. Σοβαρά. Θα το ακυρώσει, θα το... Κάτσε, πώς το ξέφυγε αυτό το πράγμα. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι φασιστικές. Μόνο. Αντιδημοκρατικές, πιο ήπια λέξη βάζω. Όχι, είναι φασιστική, ρε Τάκη. Φασιστική. Τι αντιδημοκρατική, του κόλλου τώρα δεν θα το κόλλω παρόλο. Του κόλλου 9 μέρα τώρα. Άσε με τώρα, φασιστική. Εναντίον, αποκλειστικά και μόνο του Ολυμπιακού και του κόσμου του. Ό,τι περικλεί ο Ολυμπιακό, δέχεται κυνηγητό από αυτή την κυβέρνηση. Φανερά πλέον, τα βλέπουμε όλοι, από αυτή την κυβέρνηση, από αυτόν τον απίθανο υπουργό, έτσι. Συγγνώμη, Ακή μου, να πούμε ότι έχουμε σήμερα μηνύματα και τηλέφωνα. Φτιάξανε οι γραμμές, σταμάτησαν οι βροχές προφανώς, ναι. Παντού. Έτσι, υπάρχουν. Στεγνώσα. Και θα σας αφιερώσουμε και χρόνο, δηλαδή θα είναι πολύ σχολικά μηνύματα. Και μηνύματα. Από αυτό το... Ναι. Έχουν πέσει μάσκες πλέον, ο κόσμος του Ολυμπιακού. Μπορείτε πολύ εύκολα να παρατηρήσετε, άμα βγείτε καμιά βολτίτσα, να δείτε τι γίνεται στον κόσμο του Ολυμπιακού και τι επικρατεί με αυτή τη φασιστική κυβέρνηση, το ξαναλέω, και με αυτό το φασίστα υπουργό. Έτσι, γιατί δεν παραιτείτε, ρε παιδί μου, που... δεν υπάρχει πρωθυπουργός. Όχι, δεν παραιτείτε. Ο πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, έχει πάει εκεί για ένα σκοπό. Ο πρωθυπουργός τα βλέπει αυτά, βλέπει ότι είναι ένας υπουργός που αβαντάρει το χουλιγανισμό και τιμωρεί το παράδειγμα προς μίμηση. Ποιο είναι το παράδειγμα προς μίμηση? Ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του. Αφήστε τον Ολυμπιακό, αφήστε τα αγωνιστικά, αφήστε την ΕΠΟ που πάνε να μας χρεώσουν και όλα αυτά, αυτές τις υπερφυγές και τις προφάσεις. Όχι, του Ολυμπιακού και τον Ολυμπιακό, γιατί και ο Ολυμπιακός είναι νόμιμος, με πληρώνει εφορία εκεί. Ναι, ας το πάμε εκεί. Εγώ στον Ολυμπιακό τιμωρεί. Προς το πώς είναι του Ολυμπιακού, αλλά μην πληρώνει. Κατάλαβα. Μην το πλατιάσουμε. Το ξέρουμε ότι υπογκρόμ διώξεων υφίσταται ο Ολυμπιακός, έτσι. Ό,τι υπάρχει ερυθρόλευκο από αυτή την κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη από άλλες. Αυτή η κυβέρνηση όμως δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Εδώ υπάρχει, παίζουν με τα νεύρα μας, υπάρχει ένας υπουργός, τον οποίο τον στηρίζει ο πρωθυπουργός, τον οποίο ο πρωθυπουργό τον έχει βγάλει, έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις γειτονιές και στην Α και Β Πειραιά. Βλέπουν να γράφουν τον κόσμο που τους έχει ψηφίσει, ας πούμε ότι δεν σέβονται τους υπόλοιπους, ότι δεν τους σέβονται, έτσι. Αλλά και κόσμο που τους έχει ψηφίσει βλέπουν να τον γράφουν στα παλιά τους παπούτσια με σκοπό να τον εκνευρίσουν, να τον οθήσουν στα άκρα, να κάνει ακραία πράγματα, έτσι, για να μπει μετά σε λειτουργία ο μηχανισμός των τζάτσων. Τον τζάτσο δημοσιογράφο και τον τζάτσο κάναλο, να λένε λάτα τα λέγαμε. Που είχε δίκιο ο υπουργός, που έχουν φτάσει. Λοιπόν, εμείς δεν θα σου κάνουμε το χατήρι. Θα τιμωρηθείτε όμως, σας το λέμε από εδώ πέρα. Βγείτε, και δεν είναι ότι το λέμε εμείς από εδώ. Βγείτε, ξεστραβωθείτε, ρε, αν έχετε άντερα. Βγείτε, αν έχετε άντερα στους δρόμους και ρωτήστε, εσείς οι βουλευτές του κόλλου του ΣΥΡΙΖΑ, και ρωτήστε, τουλάχιστον του Πειραιά, και ρωτήστε τι γίνεται. Γιατί διώκεται ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του, και γιατί υφίσταται αυτό το πογκρόμ διώξεων από μια κυβέρνηση του κόλλου δημοκρατική που έχει ψηφιστεί. Και από φιλάθλους του Ολυμπιακού, κατά κύριο λόγο, πείτε μας, πες μας, ρε Τσίπρα, γιατί διώκεται ο κόσμος του Ολυμπιακού. Πες μας γιατί τιμωρείτε το παράδειγμα προς μίμηση. Πείτε μας μία σοβαρή δικαιολογία και εμείς από εδώ θα βγούμε και θα πούμε ότι γουστάρετε. Πείτε μας, ρε ξεφτυλισμένοι, τι επιδιώκετε, τι θέλετε να κάνετε. Πείτε μας. Πείτε μας που στέκει να κάνουν επεισόδια, επανειλημμένως, ομάδες που συνομιλούν και υποστηρίζει ο υπουργός και η κυβέρνηση αυτή και να τιμωρούνται τα θύματα. Πόσο θα συνεχιστεί αυτό, ρε πουστιδες, που θα παίζετε με τα νεύρα μας, πόσο θα συνεχιστεί. Ακή, ένα λεπτό. Εγώ αυτά θα πω. Αυτά θα πω και θα φύγω. Ναι. Για να μην έχουμε και τίποτα αυτόφορα. Γιατί να έχεις αυτό. Να γίνει ο ήρωας όμως, ρε πουστιδες. Ρεάκι, ένα λεπτό, ρεάκι.
Τι έγινε τώρα. Τίποτα δεν έγινε. Πάμε σε ένα διάλειμμα καλύτερα. Μπέρδευεσαι με μένα. Άσε ότι... θα μπερδευτώ. Ό,τι λέω. Ωραία, ωραία. Έλα, τύχο. Τι έγινε, ρε, τύχε. Άκη, μην το λένε τώρα. Ας τους φούστιδες και τους φούστιδες. Έγινε, ναι, συγγνώμη. Άσε μας, ρε, Άκη. Άσε μας, ρε, Άκη. Συγγνώμη. Άσε μας, ρε, Άκη. Ρε, Τάκη, δεν γίνεται. Άσε μας, ρε, Άκη. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Απλά πρέπει να μην πέσουμε στην παγίδα τους. Στην παγίδα που έχουν στήσει πρέπει να μην πέσουμε εμείς. Πρέπει... αυτή ο σκοπός είναι αυτός. Έχει δίκιο απόλυτο και εγώ έχω δίκιο που λέω μας τιμωρούν άδικα και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ακόμα και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που πληρώνει την εφορία. Δηλαδή οι άλλοι δεν πληρώνουν, δεν κάνουν ένα σωρό άλλα κάνουν και ο Ολυμπιακός που είναι τυπικό σε όλα του, ακόμα και, και ο κόσμος του Ολυμπιακού και ο παδί του Ολυμπιακού και έγιναν τα ντέρμπι, δεν έγινε τίποτα. Τιμωρηθήκαμε για ένα πτυράκι, μία αγωνιστική για ένα καπνογόνο που δεν έπεσε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. Άλλη αγωνιστική. Κάνει επεισόδια ο ΠΑΟΚ, τιμωρείται ο Ολυμπιακός. Ο εκνευρισμός που υπάρχει είναι δικαιολογημένος. Αλλά θα πρέπει και κάποια στιγμή για την αγάπη που έχουμε στην ομάδα μας να μην πέσουμε στην παγίδα τους που μας στείλουνε. Όπως δεν πέσαμε με τον Παναθηναϊκό, 35.000 κόσμος που δεν πετάχτηκε ούτε. Πώς να το πω, ούτε ένα χαρτάκι δεν πετάχτηκε μέσα. Έτσι δεν πρέπει να πέσουμε και στην παγίδα της εκπομπής αυτής που γίνεται, που μας πολεμάνε να πούμε 5 κουβέντες, τα δίκια μας και μέχρι εκεί. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του Άκη πάντως, εγώ. Είναι δικαιολογημένος πάντως ο εκνευρισμός του. Αύριο να πάμε στην Κυριακή, παίζουμε μπάλα. Έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, έχουν μείνει μια και το λέω τώρα, έχουν μείνει μόνο 300 εισιτήρια. Αύριο το πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 θα έχουν φύγει. 300 εισιτήρια μιλάμε τώρα. Για να γιορτάσουμε το 43ο πρωτάθλημα και δεν μας αφήνουν. Θα παίξει ο Ολυμπιακός Πάοκ τη ρεβάνς που μπήκανε μέσα οι τραμπούκοι. Θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Πέρυσι μπαίνει ο Παναθηναϊκός μέσα. Δύο αγωνιστικές πάγαν όλα τα γήπεδα. Και οι μικρές ομάδες και ο Ολυμπιακός. Και παίζουμε αγώνα κυπέλου με την ΑΕΚ. Κανονικά η οπαδή της ΑΕΚ μέσα. 70.000. Υπάρχει μια σκοπιμότητα εναντίον του Ολυμπιακού. Υπάρχει ένα σχέδιο. Ή να ξενερώσουν τον πρόεδρο ή εμάς. Βέβαια δεν θα το πετύχουν. Ούτε ο Μαρινάκης θα ξενερώσει. Ένας οπαδός του Ολυμπιακού που τον αγαπάει τον Ολυμπιακό, το έχει αποδείξει. Όχι μόνο με τα λεφτά που βάζει, με τόσες κατηγορίες ψεύτικες. Εδώ και 6 χρόνια, 5 χρόνια, 5,5 πόσο είναι, δεν θα άντεχε άλλος άνθρωπος εκτός του Μαρινάκη. Τον έχουν σφυλώσει από πάνω μέχρι κάτω και εμάς μαζί. Ότι κάνουμε εμείς επεισόδια εδώ δεν κάνουμε. Και τιμωρείται η ομάδα μας. Υπάρχει σχέδιο εναντίον του Ολυμπιακού από τον Υπουργό και από την κυβέρνηση. Είναι φασιστική όλα αυτά που οι αποφάσεις εναντίον και καλά για καλό του ποδοσφαίρου είναι μόνο εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν θα πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί και εγώ δεν είμαι πιο καλά από τον Άκη. Απλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην πέφτουμε στην παγίδα τους. Που μας έχουν στήσει. Εδώ και κάθε Δευτέρα, ρε παιδιά, δεν βλέπετε τι έσως γίνεται στο Sky στη δίκη της Δευτέρας. Δεν βλέπετε, ρε παιδιά, ο Καπαμί, ο Ταφνί, ο Θουβούκεν, εναντίον του Μαρέ. Δεν βλέπετε, ρε μάγκες μου. Αυτό το δικαστήριο δεν θα πρέπει να έχει γίνει μια πενταετία. Τι διάλογο γίνεται. Όλα αυτά είναι ένα σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο. Μόνο και μόνο εναντίον του Ολυμπιακού. Ο άλλος πετάει, ο πρόεδρος, έλα να μοιράσει Μαρινάκη τα λεφτά του Champions League. Άλλος. Άλλος αυτός, ο άλλος ο Ιβάν τρέχα γέρευε τι λόξα έχει. Πού να βγάλουμε άκρη. Γι' αυτό ένα ακόμα που ο Ολυμπιακός θα τιμωρηθεί στον αγώνα κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς πρέπει να συσπηρώσει ακόμα πιο πολύ τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Παιδιά, μην το παίρνετε αψήφιστα. Και το δεύτερο παράδειγμα που θα σας πω είναι το εξής. Στο Ρέντι, στο Βόλι. Τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός, λέει, γιατί πάμε Βούλγαροι. Ποιο είναι το πιο χοντρό. Το Βούλγαροι ή το έτσι γαμάει η Βουλγαρία που εν χορό φωνάζαν στην Πειραιά.
κάποιοι γύφτοι. Γιατί δεν είναι και από τη Βουλγαρία αυτοί οι γύφτοι, από Τουρκία είναι. Έχουν δίκιο οι Αριανοί, οι Τούρκοι είναι. Από εκεί έχουν έρθει. Μην μου πείτε ότι σας πείραξε τώρα που είπα Τούρκοι είναι. Δεν λέτε ότι είστε Βούλγαροι, εν χορό και με σημαία. Και από κάτω από τη σημαία ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος. Πώς το λένε, ο Αθανασιάδης. Ποιο είναι πιο άσχημο στα αυτιά κάποιου ανθρώπου? Να πω εγώ να δω ρε Βουλγαρή τι είναι αυτό που έκανες ή το έτσι γαμάει η Βουλγαρία. Για πέστε μου ρε μάγκες. Δεν υπάρχει εισαγγελέας, δεν υπάρχει υπουργός εκεί. Μια και είπα για το βόλεϊ. Είκοσι βαθμούς διαφορά. Αφήσαμε τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα περίπου. Πρώτη εμείς, τέταρτη αυτή. Του πήραμε τα δύο κύπελλα. Πανάξια. Εγώ θα πω ότι ήταν πολύ κοντά η ομάδα του ΠΑΟΚ στην ομάδα του Ολυμπιακού όσον αφορά στις λεπτομέρειες. Ο Ολυμπιακός όμως όλη τη διάρκεια της χρονιάς έπαιξε καλύτερο βόλεϊ. Γι' αυτό και φάνηκε αυτή η διαφορά των βαθμών και γι' αυτό τερμάτισε τέταρτος. Ο ΠΑΟΚ. Γίνανε τραμπουκισμοί στο πρώτο παιχνίδι. Τραμπουκισμοί. Δεν άφησαν την ομάδα μας να κάνει προθέρμανση. Μαζεύτηκε. Η ΠΑΕ, η ΚΑΕ, το handball, το πόλο. Δεν ξέρω το πόλο αν πρόλαβε να πήγε γιατί είχε φάει 18 γκολ πριν. Πριν είχε φάει 18 γκολ. Δεν ξέρω αν προλάβαν οι πολίτες του ΠΑΟΚ να μπουν και αυτοί στο γήπεδο. Είχαν φάει 18. Εκεί δεν υπάρχει τι, εκεί δεν το ξεχνάμε αυτό, τα 18 που φάγατε. Ό,τι σας βολεύει και εσάς. Τέλος πάντων, εγώ σαν Ολυμπιακός και εμείς οι Ολυμπιακοί μάλλον, πήραμε τα δύο κυπέλα. Τρία είναι στη χρονιά πάνω του βόλεϊ. Τα δύο τα έχει πάρει ο Ολυμπιακός, είναι στην Αλεξάνδρας. Στα γραφεία του Ολυμπιακού τα κυπέλα. Του ΠΑΟΚ δεν έχω δει κανένα κυπέλο να είναι πουθενά. Και πιο πολλές νίκες κάναμε φέτος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δύο στο πρωτάθλημα και δύο στο κύπελλο 4, το Λικάπ και το κύπελλο, και μία στην Πειραιά 5. Και εσείς κάνατε πόσες. Το πάω και σε λεπτομέρειες για να μην νομίζω ότι έχετε και τίποτα, ότι είστε και τίποτα, ξέρω εγώ, η Εθνική Κούβας, ξέρω εγώ, η Εθνική Αμερική, στο βόλε και ξαφνικά. Που όταν παίζει βόλεϊ, εσείς εκεί οι γυμνοί όλοι εκεί οι γύφτοι, δεν ξέρετε αν έχει μετρήσει ο πόντος, δεν ξέρετε, και κοιτάτε το ταμπλό. Αν θα γράψει 10 και ένα 11, δεν κοιτάτε το βόλεϊ, το γήπεδο, κοιτάτε πάνω το ταμπλό. Πήγε 12, το γράψε, πανηγυρίζετε. Δεν ξέρετε, δεν πού να τα μάθετε. Όπως δεν ξέρετε και πόλο. Αποδεδειγμένο κι αυτό. Όπως δεν ξέρετε και μπάλα. Δεν ξέρετε και να χάνετε από τον Ολυμπιακό. Και να σας πω κάτι, ρε Παοκτσίδες. Δεν έχετε μίσος από τον Ολυμπιακό. Σας γλεντάνε όλοι εκεί μέσα. Όλοι σας γλεντάνε. Μόνο στον Ολυμπιακό έχετε μίσος. Βέβαια θα πω ότι έχουν παίξει ρόλο οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις, πώς τα λένε, τα ηλεκτρονικά αυτά τα site, ένα δικαιολόγητο μίσος εναντίον του Ολυμπιακού. Όλα τα χρόνια αυτά, φέτος είναι το 18ο πρωτάθλημα, στα 20 χρόνια έχουμε πάρει τα 18. Πέστε μου πότε ο ΠΑΟΚ άξιζε από τα 20 χρόνια να πάρει ένα πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Πότε. Μέχρι και πέρυσι που έφυγε 5 βαθμούς, πόσο έφυγε, άρχισε όχι να χάνει. Να τρώει τριάρες και τεσσάρες. Από τα Γιάννη, από την Ξάνθη, από παντού. Την Τρίπολη. Και τι ξαφνικά αγαπήσατε το βόλεϊ και το μπάσκετ που το είχατε μετά τον Άρη εκεί που είχατε κάνει πού το μπάσκετ. Έχετε 20 χρόνια συνεχόμενα στο ΣΕΦ χάνετε. Μέσα έξω. Άντε να έχετε κερδίσει μία εκεί πάνω. Δεν θυμάμαι καλά. Αλλά στο ΣΕΦ 20 χρόνια, 20 ήττες και εσύ είναι κάτι κυπέλλου.
Στο πόλο έχετε πνιγεί, όλοι σας. Στο βόλεϊ δεν υπάρχετε. Έχετε ένα πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής έχει περισσότερα. Και η Αλεξανδρούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Και ξαφνικά, γι' αυτό έχει να βρεις και κάκης, δικαίως. Πες ο Ολυμπιακός με τον Πάκο Τηρεβά στο Καραϊσκάκη και τιμωρείται. Και ξέρετε τι τιμωρία είναι αυτή. Πρώτα απ' όλα ο κόσμος του Ολυμπιακού. Μετά τα έσοδα. Ο Ολυμπιακός επενδύει. Έχει βάλει 80-90 εκατομμύρια. Επενδύει ο Ολυμπιακός. Είναι τα έσοδα. Μπορεί να ένα, και ένα μέσο αυτό να καταστρέψει τον Ολυμπιακό οικονομικά. Βέβαια δεν θα το καταφέρετε ποτέ. Γιατί ο λαός του Ολυμπιακού θα είναι δίπλα στην ομάδα μας. Και φέτος πάλι διαρκές 22 και 23.000 θα πουλήσουμε. Εν αντιθέσει με εσάς που πουλάτε 5 και 6.000 και 7. Μπορεί να και αυτό ένα κόλπο να κάνει το Μαρινάκι να το στριμώξετε οικονομικά. Δεν έχει ανάγκη ο Μαρινάκης. Γιατί αγαπάει την ομάδα μας. Δεν είναι σαν τους τριχάρπας, τους δικούς σας που έρχονται από το που διάλογο έρχονται. Και επενδύουν 2 χρόνια και τα παίρνουν και σκόνο και φεύγουν. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Και ο συγχωρημένος ο πατέρας του. Και όλη η οικογένειά του. Υπάρχει σχέδιο να δει τον Ολυμπιακό. Αυτό είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής. Θα γίνει πολύ μεγάλη γιορτή, παιδιά, στο Καραϊσκάκη. Από το μεσημέρι θα αρχίσει, εκεί το πρωί, 12 η ώρα, 1. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί όλα, εκτός από 300 εισιτήρια. Είναι και ένα... και αυτό που σας πονάει. Να βλέπετε ένα Καραϊσκάκη να είναι τίγκα, γεμάτο. Και εσείς να παίζετε ντέρμπι και να μην πήγανε ούτε 15.000. Πώς πήγατε με την ΑΕΚ, ρε, εσείς παουτζίδες. Πώς θα πάτε σε άλλα αθλήματα. Και άμα δεν ήταν Ολυμπιακός στο βόλεϊ, ήταν άλλη ομάδα κουφιά η ώρα, γιατί πώς θα πηγαίνατε από αυτούς που πήγατε. Και το δεύτερο παιχνίδι που έγινε, δεν πήγανε όλοι οι πάλι ποδοσφαιριστές, ξεφανιστήκανε. Σου λέει, κάτσε, μην φάμε καμία τσάπου. Ξεφανιστήκανε. Μόνο πήγανε στο πρώτο παιχνίδι γιατί το είχατε για σίγουρο. Πάρτε το σίγουρο. Έχω πάρει 2 κύπελα εγώ. Δεν τα ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Θέλω να δω και τον Ιβάν τον Σαββίδη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Επενδυτής είναι, πρόεδρος είναι, τι κατά τίτλο έχει. Θα τηρήσει το λόγο του. Θέλει να κατεβάσει την ΚΑΠΑ 20, ωραία. Την ΚΑΠΑ 17, ωραία. Ο Ολυμπιακός θα κατεβάσει εσείς θα κατέβετε με τα πιτσιρίκια λέτε ΚΑΠΑ 20, ΚΑΠΑ 17, ωραία. Και εμείς με την πουτσα ΚΑΠΑ θα κατεβούμε. Δεν θα λυπηθούμε τίποτα. Κατεβάστε την πρώτη ομάδα. Να φάτε 4 ή 5. Όποια και να... σας το λέω de facto αυτό. Ό,τι και να κατεβάσετε τα πιτσιρίκια, πάνω από 15 θα φάτε. Να με πηγείς, πάνω από 14. Γιατί δεν έχετε λόγο. Τι το κάνετε αυτό και καλά, κατεβάζουμε τα πιτσιρίκια. Δεν θέλουμε, εμείς δεν είμαστε άναδροι. Αλλά παίζουμε για μπάλα. Δεν έχετε λόγο να κατεβάσετε τα πιτσιρίκια. Εσείς είστε άναδροι, γιατί πριν 4-5 χρόνια στο Βόλο βαλάγατε κάτι γυναικόπαιδα, ηλικίες 9 χρονών, παιδάκια. Μάνα, πατέρα και τα παιδάκια που ήταν 9 χρονών. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν θα πέσουμε στο παιχνίδι, στην παγίδα του ΠΑΟ και να μου κατεβάσαμε τα πιτσιρίκα, κατέβασε και εσύ τα πιτσιρίκα ή βάλτε μας μόνο 2-3, όχι. Θα φάτε πάνω από 10. Παρακαλώ να κατεβάσετε τα πιτσιρίκα. Να φύγουν και με κλάματα, να λένε πού μας πήριξατε εκεί μέσα, να τα βάλουν και με εσάς. Εγώ θέλω να κατέβει η πρώτη ομάδα. Αλλά εσείς οι άνδρες θα κατεβάσετε τα πιτσιρίκα, δεν έχετε αντρισμό. Χάσατε 3-0, 2-0, δεν χάνατε. Ε, ωραία. Ρε εσείς, το πέναλτι που λέτε δεν σας έδωσε με τον ΠΑΟ, με εμάς, στο κύπελο. Δεν σας έδωσε το κύπελο, το πέναλτι, μπράβο. Μαλακία κάνανε οι οπαδοί της Μπαρτσελώνα. Έπρεπε να μπουν μέσα που δεν τους έδωσε στο 90 το πέναλτι με την Ατλέτικο.
Τι μαλακία έκανε αυτή η οπαδή, ρε. Δεν πρέπει να μπουν μέσα. Να τους πάρουν στο κυνήγι, όπως κάνετε εσείς. Δεν ξέρετε να χάνετε. Δεν έχετε ομάδα. Είστε, μην μου λέτε, για μεγάλη ομάδα. Εγώ από μικρό παιδί αυτά ξέρω. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός. Μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα και τα Σπάτα που παίζα μπάλα εγώ. Στα Μεσόγεια ήμασταν οι πρώτοι. Τι είναι αυτή η μεγάλη ομάδα. Όλη μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα. Δεν γίνεται. Βάλτε τους τίτλους. Βάλτε τις... Καταρχήν ο Ολυμπιακός. Όλες οι ομάδες που έχει παίξει στην Ελλάδα, μικρές, μεγάλες, β, γ, κατηγορία, κύπελα κτλ. Σε έχει νικήσει όλες. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει πιο πολλές νίκες από οποιονδήποτε παίζει στην Ελλάδα. Εσείς δεν το έχετε αυτό. Πού είστε μεγάλη ομάδα. Τροπέα δεν έχετε. Δεν έχετε νικήσει τις μισές ομάδες. Από πού και ως πού είστε μεγάλη ομάδα. Και μην ακούς κανένα Ολυμπιακό να λέει μια... που το έχουν πετάξει αυτό οι Παοκτζίδες και τις πάνε κάποιοι Ολυμπιακοί και λένε εμείς οι Παοκτζίδες είμαστε ίδιοι με τους Ολυμπιακούς. Από ποιος που είστε ίδιοι, ρε. Εδώ μιλάτε με πολιτισμό, ρε. Ρε γύφτη, από εκεί που ήρθατε, κολό γύφτη, είστε γύφτη εσείς, ρε. Είστε γύφτη. Θέλετε να μην το βάλω όλο σε ένα κουβά. Άντε, μην το βάλω. Η πλειοψηφία είστε γύφτη. Και δεν έχουν άδικο οι Αριανοί, το είπα και πριν. Πώς σας λένε οι Αριανοί, Τούρκοι δεν σας λένε. Τι παρεξηγέστε. Γιατί φωνάτε έτσι κάνει η Βουλγαρία. Διαλέξτε μια πατρίδα. Αφού δεν θέλετε τη δικιά μας. Και αφού ο άλλος πήγε στην Αμερική και πώς τα λένε, τα τσίπουρα και τις βότκες και ήρθε εδώ και ήρθε να μοιράσει την Ελλάδα στα δύο. Αλλά φταίει ο υπουργός που κάθεται και μιλάει με αυτούς. Πάει ο Μαρινάκης με ένα σωρό χαρτιά, με εδώ, με ντοκουμέντα. Έχω κάνει αυτά, 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 αυτά. Οι άλλοι τι έχουν κάνει για να μπορούν. Και είναι προς τιμή του που δέχτηκε και αυτή τη μείωση. Πώς το λένε, θα παίρνουν όλες οι ομάδες το 40%, πόσο θα παίρνουν. Ξέρετε, δεν θυμάμαι τώρα από τα νεύρα μου. Πάλι τι υποχώρησε ο Ολυμπιακός. Τι θέλετε, ξέρουν διαιτητές, ξέρουν διαιτητές. Θες ρε Σαββίδια, κάτσε ένα μήνα προπόνηση να παίζει διαιτητής όταν παίζουμε με εμάς. Πότε θα παίξουμε, 10 διαγωνιστική του χρόνου. Ωραία, από την 8η κάνει προετοιμασία. Και παίζει εσύ. Έχει απόλυτο δίκαιο να του παικνευρίσκει, αλλά δεν θα πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα που μας έχετε στήσει. Εσείς νομίζετε ότι είμαι πιο ήρεμος εγώ. Εγώ είμαι πιο νευρικός από τον Άκη. Και εγώ ξεφεύγω πιο πολύ. Σου άκησε μία, ξέφυγε σήμερα. Όλες τις άλλες φορές εγώ. Θα παίξει ο Ολυμπιακός τιμωρημένος, θα χάσει 30.000 εισιτήρια, 300.000 δεν ξέρω πόσα λεφτά είναι. Να μην πω και το άλλο. Στη Βέρεια, Πλατανιά. 180.000 νομίζω είναι τα λεφτά, αν θυμάμαι καλά. Τα πρόστιμα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει σκοπιμότητα για να υποφέρει ο Ολυμπιακός, να πάθει κάτι ο Ολυμπιακός στα οικονομικά του. Αλλά εδώ είμαστε εμείς οι οπαδοί. Τον Ιούνιο που θα βγουν τα διαρκείας, αν θυμάμαι καλά, αρχές Ιούνιου, δεν θυμάμαι. Πάλι τα ίδια θα πουλήσουμε. Πάλι ίδιες κάρτες φυλάκια θα πουλήσουμε. Γιατί τη λατρεύουμε αυτήν την ομάδα. Την προστατεύουμε αυτήν την ομάδα. Την αγαπάμε τη διοίκηση. Και αυτή και την προηγούμενη. Και του Κόκαλη και του Νταϊφά και του Γουλανδρή. Έχετε στο μυαλό σας μόνο να κάνετε τα επεισόδια. Σας έχω πει και τις άλλες φορές. Μια και θέλετε επεισόδια και δεν κάνετε και στο μπάσκετ. Που εγώ δεν θέλω να γίνω στο μπάσκετ. Αλλά εκεί όμως υπάρχει κάτι υπάρχει εκεί για να παίρνετε τα πρωταθλήματα. Και λέτε μου το διαλύσουμε ούτως ή άλλως. Θα σας τα πω αναλυτικά τη Δευτέρα, πρόχειρα θα σας τα πω τώρα. Έχω πάρει 52 στην εξαετία του Μαρινάκη, 52 τροπέα. Ερασιτέχνη, ΚΑΕ και ΠΑΕ. Και του Παναθηναϊκού έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα έχει πάρει, ένα κύπελο νομίζω. Τα άλλα είναι στο μπάσκετ. Να γιατί δεν κάνετε επεισόδια στο μπάσκετ. Γιατί σας κρατάει το μπάσκετ.
πού πέφτω έξω και πού κάνω λάθος, να μου πείτε. Έχουμε γραμμές. Καλησπέρα. Ρε φίλε, μ' ακούς, καλησπέρα. Μ' ακούς. Τι ομάδα είσαι? Το όνομά σου και τι ομάδα? Καλησπέρα. Ρε φίλε, μ' ακούς, καλησπέρα. Χαμένος στην τηλεόραση. Το όνομά σου και τι ομάδα? Πάμε σε άλλη γραμμή. Πάμε σε άλλη γραμμή. Θα χαμηλώνετε τον ήχο της τηλεόρασης και θα μ' ακούτε από το τηλέφωνο. Θα μιλάμε από το τηλέφωνο και εσύ και εγώ. Εσύ δηλαδή, εγώ. Καλησπέρα. Πρέπει να έρθω να πάω ξύς, γιατί τώρα φόλε, κάτι μου λέει τώρα φόλε. Καλησπέρα, δεν είναι στο χωριό σου πρώτα. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλησπέρα, εγώ Ολυμπιακός είμαι από τα Λόγια και τηλεφωνώ. Ναι. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο άκουσα και διάβασα τώρα τελευταία. Ξέρετε ότι ο Σαββίδης, ο υποτιθέμενος όχι Ρώσος, έφταξε ρώσικη ομάδα και έφταξε ρώσικο κόμμα, το φιλορωσικό κόμμα Ελλάδος. Δεν ξέρω εγώ, δεν το ξέρω. Γι' αυτό για να μην μένω μετά οι παουτζίδες και όλοι οι υπόλοιποι, ότι και εσύ και το κύριο Σαββίδης, ότι εγώ δεν είμαι Ρώσος. Αλλά αυτά είναι και κόμματα που είναι ρώσικα, αλλά στο διαβατήριο από ό,τι γουστάρει. Έχει δύο διαβατήρια. Μήπως θα φτιάξει και ένα βουλγάρικο και να τελειώνουμε. Έχει δύο διαβατήρια, ένα ρώσικο και ένα ελληνικό. Και δεν τον έχω ακούσει να μιλάει ποτέ και ελληνικά. Ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν που υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ εμάς και των υπολείπων. Ναι, εγώ, ναι, κύριο Τάκη, ναι. Θα είμαι στο Καρασκάκι με την Καλονή. Ναι. Για τη φιέστα. Δεν ξέρω πού θα κάθεσαι, αν θα είσαι στην 23 όπως ήσασταν με το μάτς με τον Παναθηναϊκό ή θα είσαι σε άλλη σειρά. Στην 23 θα είμαι. Στην 23 θα είσαι, ωραία. Θα το συναντήσω την Κυριακή. Θα είμαι κάτω με τη Βουβουζέλα να φωνάζω με και τι? Να υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Με ποια θα είσαι? Με τη Βουβουζέλα και θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Και θα φωνάζω για τον Ολυμπιακό. Με τι, ποια είπε μωρέ, δεν ακούω. Ναι, εντάξει, έλα με την Μπουμπουνιέρα, πώς την είπες. Με την Μπουμπουζέλα, ναι, ναι. Εντάξει, έλα. Λοιπόν, τα λέμε στον τέρμπι. Γεια σου, κύριε Τάκη. Γεια σου, φίλε μου. Τα λέμε, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Εμπρός. Χαίρετε. Ναι, γεια χαρά. Τι κάνετε? Πάμε σε άλλη γραμμή. Εγώ χαίρομαι ότι θα είναι πολλά παιδιά από 7 και πιο μικρά, η πλειοψηφία των παιδιών θα είναι από 7 μέχρι 14-15 χρονών. Αυτό με κάνει και χαίρομαι. Μακάρι να μην έβρισκα ειστήριο εγώ, να μπει και να είναι στη θέση μου άλλος ένας πιτσιρικάς. Αυτό είναι που θέλω, όχι μόνο εγώ, όλοι μας το θέλουμε αυτό. Γιατί αυτή είναι οι επόμενες γενιές του Ολυμπιακού που θα κρατάει την ομάδα μας πάντα στην κορυφή. Εμπρός. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Μπορώ να μιλήσω? Βέβαια μπορείς. Αλέξανδρε, είμαι από Πειραιά. Τι είπε? Από Πειραιά. Ναι, τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Ναι, να το δούμε αυτό. Είμαι κοντά στο Λόφο Βόκου. Το όνομά σου? Αλέξανδρε. Ναι, έλα, για πες. Άκουσα, το έχουν δείξει τα ραδιόφωνα, δεν ξέρω αν πιστεύει, ότι ο Θεοδωρίδης πήγε και βρήκε. Τι είπες? Δεν άκουσα, ρε φίλε, τι λες. Άκουσα που είπαν ότι ο Σαββίδης κάλεσε τον Θεοδωρίδη στη Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέρω αυτό, ρε φίλε. Δεν, εγώ τα δημοσιογράφους δεν τους πιστεύω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Το κάλεσε τον Θεοδωρίδη το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Καλό βράδυ, φιλαράκο. Και τι πήρε τώρα εδώ πέρα, το FBI που ξέρει τα πάντα για να σου πει αν είναι αλήθεια ναι ή όχι.
Και σιγά να μην πήγαινε ο Σάββας, ο Θεοδωρίδης. Εγώ το λέω έτσι. Για ποιο λόγο να πάει, εδώ βρίζει τον Ολυμπιακό αυτός. Και ο Σάββας ο Θεοδωρίδης είναι Ολυμπιακός, γιατί να πάει. Αφού δεν σέβεται την ομάδα του Ολυμπιακού, πώς θα πάει ο Σάββας ο Θεοδωρίδης εκεί. Να το τι, να πιώνε καφέ. Έχει και εδώ στον Πειραιά καφέ. Εμπρός. Και τι είναι αυτό, δηλαδή, όποτε θέλει αυτός να πηγαίνουμε να τον ευρίσκουμε. Σόπα, ας πάρει την ομάδα την Τετάρτη, να έρθει να τον βρει στο Καραϊσκάκι. Όχι την ΚΑΠΑ 20. Αυτή που τερμάτισε 40 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό να πάρει. Να πάρει την πρώτη ομάδα του κόλου, ναι, που τερμάτισε 40 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η ομάδα να πάρει. Καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι. Εμπρός. Καλησπέρα. Λέγε, φίλε. Παραδείς από Θεσσαλονίκη. Αντωνιά! Θα πάρεις να μιλήσεις με το σύνδεσμο που είναι στις ΣΥΚΕΣ. Να βγάλω άκρη με τι, με σένα. Τι, εσύ μπορεί να είσαι από τους καλούς παγκοσμίως, τους δίκαιους. Δεν αμφιβάλλω. Να πάρω τα κομμάτια. Το δίκαιο που τέλος πάντων θα μιλάει σωστά. Ούτε με σένα που θα μιλάει σωστά δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί είσαι τόσο ποτισμένη με μίσος εναντίον του Ολυμπιακού που το άσπρο το κάνετε μαύρο. Σαν τη φανέλα που φοράτε. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα Τάκη. Γεια χαρά. Νίκος Ολυμπιακός. Ναι. Να πω ότι φυσικά και εγώ θα είμαι στη Φιέστα, σε αυτό το μεγάλο πάρτι και θα ήθελα, αν γίνεται και αν με επιτρέπεις φυσικά, ναι, να μπορέσω να αφιερώσω ένα πείμα για αυτή την ομάδα μας. Μπορώ. Βεβαίως. Είναι λίγο μεγάλο, δεν υπάρχει χρόνος. Άρχισε να το δω, να το κρίνω και θα το αφήσω άμα είναι καλό. Ξεκινάω, έτσι. Ναι. Εσύ γεννήθηκες νωρίς, ήταν το 25. Την πρώτη φανέλα σου τη φόρεσα στα 5. Σε λάτρεψα σαν το Θεό, σε είχα προς κεφαλό μου. Και έγινες κάτι μαγικό, εσύ μες στο μυαλό μου. Συνέχισε. Λιμάνι είναι το σπίτι σου, ναό στο γήπεδό σου και σπίτι θα έχεις μια ζωή, τον πύρι είναι ο λαός σου. Έχεις νεκρούς που σε τιμούν, εκεί ψηλά στα αστέρια, της τρομπέτας στον ρυθμό και αυτοί σηκώνουν χέρια. Πάρα πολύ καλό, φίλε. Μπράβο σου. Να σε καλά και... Μπράβο, ρε φίλε. Να αγαπάς έτσι την ομάδα μας. Εννοείται. Έτσι θέλω να είστε όλοι Ολυμπιακοί. Και δεν το ζητάω εγώ γιατί είμαι κάτι ιδιαίτερο. Είμαι κι εγώ ίδιος σαν και εσάς. Αλλά έτσι πρέπει να αγαπάμε την ομάδα μας. Κάθε Κυριακή στο γήπεδο, σε όλα τα αθλήματα. Όσο μπορεί ο καθένας. Εντάξει, και παίζουμε και τρώμε πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά έτσι πρέπει να προστατεύουμε την ομάδα μας από το μίσος των προέδρων των άλλων ομάδων και των οπαδών των άλλων ομάδων. Έγινε. Να σε καλά, Δάκη, και... Την Κυριακή στο γήπεδο. Όχι, την Κυριακή. Ναι, αγόρι, μπράβο. Μπράβο, ρε φίλε. Καλησπέρα. Εμπρός. Έλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη μου. Γεια. Παναγιώτης από Χαλκίδα, Ολυμπιακός. Ναι. Δεν θα σταθώ πολύ, δεν θα μακρηγορήσω πολύ. Ξέρω ότι είσαι εκνευρισμένος, όλοι είμαστε. Ξέρω ότι αυτά τα γεγονότα δεν πάω κρίνοντας το κερασάκι στην τούρτα. Είχε δίκιο, Άκης, και εγώ έχω δίκιο και εσύ έχεις δίκιο, αλλά πρέπει να μην πέσουμε στην παγίδα τους. Όχι, όχι. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω απλή. Όλα αυτά τα χρόνια τους γλεντάμε. Ναι. Είμαστε ο Μαδάρα. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να μας αφήσουν στην ησυχία μας. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε να μας δουν ότι είμαστε ο Μαδάρα, ρε παιδί μου. Τέρμα, δεν μας άρουνε. Ναι. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, φιλαράκο. Εμείς θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τα πρωταθλήματα, θα συνεχίσουμε να τους γλεντάμε. Απλά αυτοί να αλλάξουν πορεία και να βαδίσουν με την πορεία που έχει χαράξει ο Ολυμπιακός, να επενδύσουν οι οπαδοί τους να είναι όπως πρέπει και να ανέβουν και αυτοί κάποια σκαλοπάτια από τον πάτο που έχουν πέσει.
Ναι, και συμφωνώ πολύ. Αφήστε μας ρε παιδιά, έλος δηλαδή. Δεν ξέρω τι να πω. Και εγώ από τα νέα μου έχω τρελαθεί, δηλαδή έλος πια. Τι μας κάνουν δηλαδή. Τόσα χρόνια οι πρόεδροι μας χώνουν του κόσμου τα λεφτά. Αυτοί λένε με τις τρίχες τώρα θέλουν να δικαιωθούν στο Ολυμπιακό. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή με τρελαίνω πια. Του έχω κάθε μέρα, του αντιμετωπίζω. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή με τρελαίνουμε. Το παράξενο φίλο. Το παράξενο, φίλε μου, ξέρεις ποιο είναι. Ότι συνηγορεί και η κυβέρνηση υπέρ τους. Μα δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένα νόμιμο σωματείο, ένα νόμιμο πρόεδρο. Επενδύει, οι οπαδοί δεν ρίχνουν ούτε μια στάλα νερό μες στο γήπεδο. Ούτε μια στάλα νερό μες στο γήπεδο. Πληρώνουμε, κάνουμε. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε, άχισε το διάλογο στο τέλος. Και να τιμωρείται ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. Είναι πρωτάκουσο αυτό. Δηλαδή, μας τιμω... Και εγώ μαζί σας είμαι. Και γι' αυτό βγήκα να δω, δηλαδή, μέχρι πού θα πάει στο δύο. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπήκανε μέσα. Έφερα ένα παράδειγμα την Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο. Έπρεπε να μπουν και ο παδί της Μπαρτσελόνα μέσα, να τα σπάσουνε, αφού δεν τους έδωσε τον πέναλτι. Εγώ, καταρχήν, για μένα δεν ήταν πέναλτι. Δεν ήταν. Αλλά και ας πούμε ότι ήταν. Θα πήγαινε 2-1. Χέστηκε φοράδα σαλόνι. Δεν ήταν πέναλτι. Δεν άπεσε τώρα στην παγίδα ότι ήταν. Δεν ήταν. Αλλά αυτοί οι οπαδοί. Καταρχήν, παιδιά, έμαθα ότι είχαν 500 μολότοφ έτοιμες στη θύρα 4. Το είχαν αποφασίσει να το διακόψει το παιχνίδι πριν από το παιχνίδι ακόμα. Το νούμερο είναι έτσι όπως το λέω. Τα γράφουν εκεί. Μπέστε μέσα εκεί στα διαόλια που μπαίνουν. Την Μπούμπλη και πώς τη λένε, τα βρείτε. Καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι. Το όνομά σου. Βαγγέλης. Πόσο χρόνο είσαι. Ορίστε. Πόσο χρόνο είσαι. 17. Καλό βράδυ, 14 είσαι. Που θα πεις και 17 για το κάνεις νόμιμο. Εμπρός. Εμπρός. Ναι. Ναι. Τάκη. Ναι. Τι γίνεται, Ολυμπιακός από Παγκράτη. Ναι, λέγε. Το όνομά σου. Ολυμπιακός από Παγκράτη είμαι. Αύριο θα είμαι αστικός με την Κούπα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι. Είμαι 19 χρονών. Ζω στην Αίγυπτο για αστικό με την Κούπα. Αυτό με τρελαίνει κάθε χρόνο. Γι' αυτό χαίρομαι. Πότε θα βρεις. Ναι. Συνέχισε. Καλησπέρα. Επιτέλους φτιάξανε και γραμμές για να μιλάμε. Να μην νομίζετε ότι ήταν παραμύθι. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι. Το όνομά σου λέει. Άκης από Καρδίτσα. Το. Άκης από Καρδίτσα. Από Καρδίτσα, ναι. Τι ομάδα είσαι. Πάω. Ναι. Με σένα θα μιλήσω. Έχεις να πεις τίποτα πάνω σε αυτά που είπα. Μπορώ εν μέρει να συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Να συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Εγώ βασικά απλά παουτζής δηλώνω. Ούτε γήπεδο έχω πάει πολλές φορές, 2-3. Ναι. Απλά εντάξει, είναι και λίγο ξεφτύλο όλο αυτό που γίνεται στο γήπεδο. Ποιος θέλει αυτά, φίλε. Εμείς θέλουμε. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν έχετε βρει ένα πρόεδρο να είναι παουτζής, να επενδύει και όχι να δουλεύει και όχι να δίνει λεφτά στα site και να γίνεται μια προπαγάνδα εις βάρος του Ολυμπιακού. Πήρατε τον Μπερμπάτοφ. Ποιο Μπερμπάτοφ, ρε παιδιά. Αυτός είναι έτοιμος, στα 65 έχει φτάσει. Ηλικιακά είναι πιο μικρός, αλλά όπως τρέχει στο γήπεδο, για 65 χρονών μου φαίνεται. Και κάνατε σαν τρελή. Τι έκανε αυτός ο παίκτης που πήρατε. Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Απλά εντάξει, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω και όλες τι γνώμη έχεις για την επανεκκίνηση του κυπέλλου. Για το. Για το κύπελο που ξανάρχισε ο Κοντονής. Δεν έπρεπε ρε φίλε να αρχίσει να τα καταστρέψουμε όλα. Αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο στο κράτος αποδίδει γύρω στο 1,5 με 2 δις
στο κράτος. Φόρους, ο κόσμος δουλεύει. Να κόψει και αυτό. Και τελικά εμείς, εγώ και εσύ, πάμε εγώ και εσύ. Πού να πάμε? Να πάμε στο θέατρο Αλίκη, να δούμε αυτό το κερατά που ήρθε από το Βέλγιο, να βλέπουμε τα παλώμενα τα πέι. Πού να πάνε τα παιδιά τα δεκάχρονα, να μην παίζουν μπάλα, να πάνε στην Ομόνια να παίρνουν ναρκωτικά. Τι πάει να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Εντάξει, τι να σου πω τώρα και σένα, εντάξει, δίκιο έχετε και εσείς με αυτά που λέτε και εμείς αυτά που κάνουμε βλακίες δικές μας. Ρε φίλε, άκου να σου πω κάτι. Εγώ ήμουνα 9 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και δικαιούμουν κάποια πρωτάθληματα γιατί είχα παιχταράδες μέσα. Από Ντέταρη, Προτάσοφ, Λιφτοτσέκο, Ζάβιτσεφ, Καραπιάλη και δεν έπαιρνα τίποτα. Και όμως δεν πήγα να καταστρέψω το ποδόσφαιρο. Εντάξει, τώρα ότι ο Ολυμπιακός πάει να καταστρέψει το ποδόσφαιρο έτσι με αυτά, εντάξει, αυτά είναι... Άσε ρε φίλε, άμα έπαιζα εγώ και εσύ μέσα παράδειγμα, τότε θα έλεγα να με βοηθήσει η διαιτησία. Όταν έχω τον Τζιοβάνι, όταν έχω τον Καρεμπέ, όταν έχω όλους αυτούς τους παίκτες που έχω φέρει επικόκαλη και επιμαρινάκι και πιο παλιά ακόμα. Πώς να μην κερδίσω ρε φίλε. Έχω κερδίσει, άκου να σου πω, έχω κερδίσει 11 πέναλτι, ο Πάκος έχει κερδίσει 6, εγώ μπαίνω κάθε 2 λεπτά στην μικρή περιοχή της άλλης ομάδος και ο Πάκος μπαίνει κάθε ημίχρονο. Πώς να μην πάρω τα πέναλτι εγώ ρε φίλε. Που λέτε και τα πέναλτι και για τα πέναλτι. Αυτά τα έχεις ξαναπεί, τα είχα ξανακούσει στην εκπομπή στον Αρνότογλου. Ναι, δεν ήξερε. Ναι. Ωραία. Και εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ έπαιζα παλιά, όταν ο Άρης είχε ομάδα στο μπάσκετ και ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν είχα ομάδα στο μπάσκετ. Μπήκαμε ποτέ μέσα να καταστρέψουμε το μπάσκετ. Ήρθε ο Κόκαλης, έπαιξε στο μπάσκετ. Ήρθε μετά ο Αγγελόπουλος, συνεχίζει. Εσείς δεν βρίσκετε τέτοιους ανθρώπους. Ποιος σας θέλει, παιδιά. Μετά ένα άλλο που κάνει ο ΠΑΟΚ που δεν το κάνει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει κάποιους παίκτες. Κατά διαστήματα, κάθε 3 χρόνια, κάθε 5, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, στα 20 χρόνια έχει βγάλει κάποιους καλούς παίκτες. Πήγε ο Ολυμπιακός και τους αγόρασε. Θα μπορούσε και ο ΠΑΟΚ να έρθει να αγοράσει παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν έχει έρθει ποτέ όμως. Γιατί δεν έχει λεφτά. Δεν βάζει λεφτά στην ομάδα του. Του παίρνω εγώ τον Ορφανό. Παράδειγμα. Του πήρα τον Φασούλα. Εκείνο δεν ήρθε ποτέ να μου πάρει τον Μπάσπαλε. Δεν ήρθε ποτέ να μου πάρει τον Καραπιάλη. Δεν ήρθε ποτέ να μου πάρει τον Τζιοβάνι. Επί Ζαγοράκη, τώρα κοίτα. Από Ζαγοράκη και μετά έχουν αλλάξει τα πράγματα φυσικά με το Σαββίδι. Γιατί ο Ζαγοράκης βοήθησε τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δεν βοήθησε και όσο θα έπρεπε. Τι να έπρεπε, ρε φίλε, εδώ μαθαίνω ότι τον κυνηγάνε. Δεν ξέρω, έτσι δεν διαβάζω. Ναι, ωραία, απλά μετά το Ζαγοράκη τα πράγματα θα φτιάξει τον ΠΑΟΚ για μένα. Κοίτα, αυτός ο άνθρωπος, φίλε, έχει επενδύσει κάποια λεφτά στον ΠΑΟΚ. Αλλά έχει πέσει θύμα στον άλλο πρόεδρο του Παναθηναϊκού και στη ΣΑΕΚ και τον δουλεύουν και του παίρνουν τη δεύτερη θέση. Δεν το βλέπεις τι γίνεται. Τον έχουν κάνει μέτωπο, τον έχουν πάρει στην παρέα του με λίγα λόγια, ενάντια του Ολυμπιακού, ενώ θα έπρεπε να πει: κάτσε ρε, εγώ βάζω 20 εκατομμύρια. Εσύ πώς θα βάζεις ρε Λαφούζε, 5. Γιατί να έρθω μαζί σου? Θα πάω να βγω δεύτερος την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη δεύτερος. Την τρίτη θα βγω πρώτος. Γιατί πάει και συμμαχή με αυτούς? Γιατί πάει και συμμαχή με αυτούς? Τους απένταρους. Και τον δουλεύουνε. Για μένα Λαφούζος δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο πλέον. Δεν ναι, αλλά με αυτό πάει ο πρόεδρος και συμμαχή. Πώς? Με αυτό που δεν είπες ότι δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, με αυτόν ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ πάει και κάνει συμμαχία. Λάθος το. Δεν είναι λάθος. Έχει βάλει λεφτά, ξεχρέωσε, λέτε τον ΠΑΟΚ. Μπράβο του, τον ξεχρέωσε. Πήρε κάποιους παίκτες. Δεν ήταν καλή, δεν πειράζει. Την άλλη χρονιά θα πάρει πιο καλούς. Την επόμενη θα μάθει. Γιατί πάει και συμμαχή με αυτούς που τον τρώνε. Κοίτα τώρα, εντάξει, αυτά είναι και τη τηλεόραση και τα βγάζει τα ραδιόφωνα και αυτά μπορεί και να μην αγόρι, δεν τηλεόραση. Εδώ ο Αλαφούζος και ο Μελισσανίδης αγκαλιάζονται μετά τον αγώνα. Έχει φάει 4 ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στο τελικό και αγκαλιάζονται. Με δουλεύεις, ρε φίλε. Αυτά είναι τυπικά, πιστεύω εγώ. Δεν είναι τυπικά, ρε φίλε. Τον τρώνε, το καταλαβαίνεις. Εγώ, άκουσε με τώρα λίγο. Βλέπω ότι βάζει 20 εκατομμύρια. Έχει βάλει κάποια λεφτά όσα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ας πούμε 50 εκατομμύρια. Οι άλλοι δεν έχουν βάλει τα 50 εκατομμύρια. Και του παίρνουν τη δεύτερη θέση. Το καταλαβαίνεις, σου λέω. Ναι, απόλυτα. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, φιλαράκο.
Καλό βράδυ. Γεια σου, γεια. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Εγώ δεν έχω νεύρα μάγκες, πάω να σκάσω από τη στεναχωρία μου. Έχει ξεκινήσει πόλεμος εδώ και 5 χρόνια. Αλλά όσο πάει παραγίνεται το κακό. Και βλέπω και την κυβέρνηση εναντίον του Ολυμπιακού. Λοιπόν, διαβάζω κάποια μηνύματα. Εκδρομή θα γίνει στο Final Four των γυναικών στο Πόλο. Όλη την Κυριακή στο γήπεδο για τη φιέστα. Ναι, αυτό θα γίνει το δεύτερο. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Το πρώτο φίλε μου δεν το ξέρω. Θα σου το πω τη Δευτέρα. Είναι σίγουρο όμως ότι θα γίνει εκδρομή στη Βουδαπέστη στον Αντρών το Πόλο. Ποια είναι κατά την άποψή σου η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα? Φίλε, με ρωτάς τον πρώτο. Και ο πρώτος δεν ξέρει ποιος είναι ο δεύτερος. Κατάλαβες τι είπα, κατάλαβες. Άλλο μήνυμα. Όλοι κοντά στο θρύλο. Εμείς είμαστε η ασπίδα του Ολυμπιακού. Βύρονας, θύρα 7. Μπράβο σου φίλε. Όλοι ρε μάγκες δίπλα στην ομάδα μας. Τάκι τους πονάει το ντάμπλ που παίρνουμε κάθε χρόνο, έχουν αρρωστήσει όλοι. Βέβαια τους πονάει. Ναι, αλλά να σας πω κάτι μάγκες. Του χρόνου τον ντάμπλ το θέλω όσο κανένα άλλο. Και πέστε μου αν έχω δίκιο ή δεν έχω. Μη φοβάστε. Δεν ξέρω αν η ομάδα παίξει κατευθείαν στους ομίλους ή θα παίξει κανένα 2 αγώνες. Και 2 αγώνες να παίξει. Κι άλλα έσοδα θα έρθω στον Ολυμπιακό, 2 παιχνίδια στο Καραϊσκάκι, βαθμούς θα μαζέψει η ομάδα μας από νίκες και θα πάω στους ομίλους. Εγώ θα πάω, δηλαδή εμείς οι Ολυμπιακοί θα πάμε, οι άλλοι δεν ξέρω τι θα κάνουν. Τάκι λεφτά δεν βάζει κανένας από τους άλλους. Μόνο η κλάψα είναι τσάμπα. Ομάδα στο τσάμπα, όμως δεν έκανε κανείς. Σωστό. Πάμε σε γράμμα. Καλησπέρα. Έχει παραγίνει το κακό, μαγκές. Φέτος πήγαμε 22.000 και κάτι στα διαρκείας. Ο μέσος όρος εισιτηρίων στο Καραϊσκάκη ήταν 21.000. Του χρόνου θέλω πιο πολύ κόσμο, παιδιά. Είναι αυτή η ομάδα. Μέσα σε αυτά που περνάμε όλη μέρα, με τις οικογένειές μας, με τους φίλους μας, με τους συγγενείς. Είναι το μόνο πράγμα που μας δίνει χαρά. Το μόνο πράγμα που μας δίνει χαρά είναι ο Ολυμπιακός. Είτε είναι το ποδόσφαιρο, είτε είναι το μπάσκετ, είτε είναι το πόλο αντρών, το βόλεϊ, το πόλο γυναικών, τα πάντα. Σας λέω 52 τρόπαια, θα σας τα γράψω τη Δευτέρα, αναλυτικά όλα. 52 εμείς, 9-10 ο Παναθηναϊκός. Σε όλα τα αθλήματα. Αν πάμε όμως στον ερασιτέχνη, δεν έχει πάρει ούτε ένα ο Παναθηναϊκός. Σκεφτείτε, έπαιζε ο Ολυμπιακός στην Πηλαία και κάποιοι συνδέσμοι του Παναθηναϊκού λέγανε «Άντε ρε Παοκάρες, μαζί σας αδέλφια». Εγώ θα παίζω ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ παράδειγμα. Και είναι να το πάρει ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ, ξέρω. Θα πάω με τον ένα, ναι. Τι λέτε, ρε. Όχι στην Ακρόπολη θα ανέβω. Θα πάω στον Όλυμπο να ανέβω πάνω εκεί, να πέσω κάτω, να κατέβω στο Λιτόχωρο κατευθείαν. Τι λέτε, ρε. Τι προδοσία, τι. Γι' αυτό δεν είστε οπαδοί. Και γι' αυτό εσείς οι οπαδοί έχετε καταλήξει και τις ομάδες σας. Γιατί δεν τις αγαπάτε αγνά. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα Τάκη. Γεια χαρά. Κώστας λέγομαι, από Θεσσαλονίκη περνώ. Ναι, τι ομάδα. Παοξής είμαι, αλλά ούτε για να βρίσω πήρα, ούτε να μαλώσω. Δεν έχεις λόγο, ούτε έχω λόγο. Απλά ο πρώτος Παοξής που πήρε, δεν μου άρεσε το ύφος του, λέγε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για τα δικά μας τα χάλια. Ναι. Γιατί είμαι αντικειμενικός Παοξής, δεν είμαι σε σύνδεσμο, είμαι οργανωμένος, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Καλά θα κάνουμε όλοι εμείς οι παοξίδες να κοιτάμε λίγο και τα δικά μας τα χάλια και να μην κοιτάμε μόνο τι κάνει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ.
Να δούμε λίγο. Ένα λεπτό. Σε αυτό επανέχω μια ένσταση. Θα πρέπει να. Εγώ ρε παιδιά, σαν Ολυμπιακός, εγώ θα κοιτάω πώς πάει η Μπαρτσελόνα, πώς πάει η Τσέλσι, πώς πάει μια ομάδα που ανεβαίνει, να μου ταιριάζει το πρόγραμμα που ακολουθεί, να το κάνω κι εγώ, να ανέβω κι εγώ. Δεν είναι κακό να ακολουθήσει τα χνάρια του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Έχεις δίκιο. Απλώς θέλω να πω το εξής, ότι όλοι. Ήρθε ένας Σαββίδης. Από πουθενά ήρθε ένας Σαββίδης στην ομάδα, έχει ρίξει ό,τι έχει ρίξει. Μόνο αυτός ξέρει και ποια είναι η αλήθεια. Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, αλλά καλά θα είναι όμως. Αν ισχύουν όλα αυτά που λένε ότι έχει ρίξει 40, 50, 60, πώς έχει ρίξει όλα αυτά τα χρόνια που είναι. Ναι. Σαν οργανωμένους παοξείς, ναι. Έχω μόνο μια απορία που όταν το συζητάω με τους. Μην έχεις καθόλου. Ξέρω τι θες να πεις. Ένα λεπτό, φίλε. Ναι. Θες να πεις. Πού είναι το χαΐρι. Τι. Το χαΐρι μας ποιο είναι. Που δεν μπορούμε να βγούμε ούτε UEFA του χρόνου. Όχι, φίλε μου, το χάρι του παοξείς ποιο είναι. Δεν έχει καλό σκάουτερ. Να πάρει 5 παίκτες καλούς. Και δεν ξέρω τι τα λεφτά. Δηλαδή, πήρε παράδειγμα ένα παίκτη, δεν θα πω όνομα. Αν κάνει 1 εκατομμύριο ή αν κάνει 1,5 και του λένε του Σαββίδη κάνει 1,5 και του έχουν πάρει 1. Αυτό. Όλα αυτά και το δεύτερο, το πιο σημαντικό, το είπα αυτό και κάπου το διάβασα. Το δεύτερο το σημαντικό, ρε φίλε. Δεν γίνεται να πάει στον Περπάτο, ρε φίλε. Στον Ολυμπιακό το Περπάτο, 3 χρόνια που το προσφέρουν και δεν το παίρνουν. Παλιά ήταν παιχταρά. Τώρα τι βοήθησε το πάγο, για πες μου. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι έδωσε 2 εκατομμύρια για έναν Περπάτο και τον χρόνο. 2 εκατομμύρια. Ναι, όταν μπορούσε να πάει στη Λατινική Αμερική, να πάρει με 50, 60, 100 χιλιάρικα, πιτσιρικάδες, 17, 18, όπως είχατε φέρει κάποια στιγμή εσείς από την Καλαμάτα, τον Οφορίκου, Ναι. Θυμάστε τον Οφορίκου που είχατε φέρει Καλαμάτα. Και θέλω να πω ότι οι δικοί μας, οι ψευτόμαγκες, οι παοξίδες, τα Λάνια, η Ρετσίνα, η Καλαματίνα, που όταν πάνε στο γήπεδο δεν έχουν να πλακωθούν με άλλους οπαδούς και σκοτώνονται μεταξύ τους στην 4. Πού είναι η μαγιά τους να πούνε, άμα εκείνη προχθές, τις προάλλες που έγινε το κύπελο με τον Ολυμπιακό, ήμουν μέσα στο γήπεδο. Γιατί δεν καταδικάσανε τα επεισόδια αυτοί οι ίδιοι και ρίχνουν το βάρος, είτε λέγεται ο γερικής παπάς, όποιος και να είναι αυτός, ό,τι και να είναι αυτός, εμάς δεν πρέπει να μας αποσχολούν ούτε παπάς, ούτε παπαδιά, ούτε διάκος. Κάτσε, φίλε, ένα λεπτό. Στο πρωτάθλημα, στο πρώτο λεπτό. Έγινε πέναντι εις βάρος του Φορτούνη, αν το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Μπροστά μου ήταν, εκεί μου. Ούτε ο Ολυμπιακός έφυγε από το γήπεδο, ούτε έγινε της πτάνας. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Δεν το πάτε καλά το σχέδιο αυτό. Δεν προστατεύετε την ομάδα σας, ρε φίλε. Δεν προστατεύετε την ομάδα σας, ούτε τον πρόεδρο αυτόν που εγώ θα πω ότι έχει βάλει 30 εκατομμύρια. Τα έχει βάλει σίγουρα λάθος, τα έχει βάλει. Δεν γίνεται να τρώει 4 ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και να έχω εγώ τον πρόεδρο μου να καλιάζει τον Αλαφούζο που τον τρώει. Που ο Αλαφούζος δεν έχει βάλει τα λεφτά του Σαββίδη. Όχι, δεν τα έχει βάλει. Ούτε ήταν τρίτο δεν έχει βάλει. Εντάξει, και σε ένα τελικό κυπέλου που χάσαμε και ξαφνικά την επόμενη μέρα είμαστε κολλητοί και είμαστε σύμμαχοι. Αυτό δεν είναι τραγική ηρωνία, ρε Τάκη. Τι είναι, ρε φιλαράκο. Ρε φίλε, εγώ δεν είπα να γίνεις κολλητός με το Μαρινάκι. Αλλά αυτούς τους δύο τι τους θέλεις. Σε τρώνε, έχεις βάλει τα πιο πολλά λεφτά. Και είναι οι μοναδικοί προέδροι που αυτή τη στιγμή μιλάνε στον Σαββίδη. Όλοι τους, είτε λέγεται Σπανός, είτε λέγεται Μαρινάκης, είτε λέγεται. Και ο Σπανός, μια και πες ο Σπανός. Οποιοδήποτε άλλο, κανείς δεν δίνει σημασία έναν άνθρωπο που όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ η πρώτη κίνηση είναι να κάνει ένα. Θα βάλουμε το κύπελο, θα βάλουμε το Champions League. Από λόγια. Έχουμε χορτάσει. Ναι. Και να από λόγια. Πες. Έχω χορτάσει εγώ προσωπικά. Ναι. Τα έχω παίξει. Δίνω ένα σωρό. Εγώ το χρόνο που έχουμε 3-4 χιλιάρικα. Τόσα μπορώ να δώσω για να παίρνω το διαρκείας μου, τις εκδρομές μου, στο εξωτερικό μου. Και ξέρεις τι κάθομαι, πριν λίγο έκλαιγα. Ναι. Πήγε στο Βόλιο για να μου πει τι. Ότι θα δώσω εγώ τη διαφορά από τα 5 ευρώ του εισιτηρίου. Ναι, έλατε. Άμα είσαι μάγκας, πάνε στην ερασιτέχνη, δώσε 100 χιλιάρικα. Δώσε 50, 200, 300, αφού τα έχεις. Και βοήθησε τα πιτσιρίκια που είναι παοξίδες. Ναι. Είμαι παράλογος αυτό. Όχι βέβαια. Γιατί δεν το κάνει. Τι να μου πει εμένα αν έχει το Μακεδονία Παλάς ή αν έχει στο το Ρίγκο που ήταν μια αποτυχία, ο Τούντορ που ήταν μια αποτυχία, ο Αναστασιάδης που ήταν μια αποτυχία και όποιον και να θες ήταν μια αποτυχία. Γιατί αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ επικρατεί μια χούντα. Σωστό. Στο Βόλεϊ ξέρεις γιατί πήγε, φίλε, για να βγάλει το άκτι του και το μίσος του εναντίον του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Άνα, μπράβο. Στον τελικό θα παίξουμε με ποιο θα ο Αθανασιάδης, τον Αθανασιάδη, τον Αθανασιάδη δεν έχει ξαναδεί στο Βόλεϊ.
Όχι. Έχεις ξαναδεί την ΚΑΕ του μπάσκετ στο βολέι? Πέρσι στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Έτσι πρέπει. Αυτό δεν κόμπλεξε, ρε φίλε. Έτσι δεν πάτε πουθενά, ρε φίλε. Και θα σας στέει μονίμως ο Τάκης, ο κόσμος του Ολυμπιακού, μάλλον, ο κόσμος του Ολυμπιακού και ο Τάκης, ο κόσμος του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Ολυμπιακού, η δίκη του Ολυμπιακού. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Ε? Να κάνω μια άλλη ερώτηση, ρε Τάκη. Ναι, πες. Κάποτε πρόεδρος στην ΕΠΟ ήταν ο περίφημος Γκαγκάτσης. Ναι. Παοξής από Κούνια. Εμένα θα πεις. Εντάξει, εσύ τα ξέρεις. Ναι. Τα λέω για να τα λέει η νύφη, να τα ακούνε και οι πεθερές. Ναι. Εντάξει, ήταν ο Γκαγκάτσης. Τι έκανε για τον Πάοκ ο Γκαγκάτσης και θέλει τώρα να βάλει Μακεδόνα πρόεδρο? Στον Πάοκ αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρος είναι ο γιος του. Τι έγινε και αν είναι αντιπρόεδρος? Ο γιος του είναι αμοιβόμενος. Δεν άκουσε τη Βιστάκη. Ο γιος του παίρνει λεφτά, παίρνει μισθό. Γύρω στα, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να είμαι σίγουρος. Γύρω στα 7 με 8 χιλιάρικα. Ναι, γιατί πήγε. Ρε φίλε, Αράκο, το είδες. Ρε φίλε, τι μου λες. Τι προσφέρει, πείτε. 7-8 χιλιάδες. 7-8 χιλιάδες παίρνει ο. 15 παίρνει ο Βρίζας. Όχι, αγοράκι, ψέματα. Ρε παιδιά, και ένα άλλο που έχετε, ένα άλλο. Παράδειγμα, ο Τζαβέλας. Δεν ξέρει μπάλα, δεν βρίσκει την μπάλα ούτε με τις 10. Κάνει έτσι φιλέτο σημαντικό. Πάμε το κάνετε παιχταρά επειδή βάλετε δύο κλωτσές σε παίκτες του Ολυμπιακού. Τι είναι αυτό, εγώ. Να έχω παίχτη, να αγοράσω παίχτη για να βαρέσει κλωτσά σε παίχτη του ΠΑΟΚ. Δεν θα το κάνω ποτέ, ρε φίλε. Θα πάρω παίχτη να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι γίνεται με τον Τζαβέλα? Όλη τη χρονιά. Απόρρο πώς τον έχεσαι. Τον βρίζουμε. Εγώ δεν έχω τίποτα με αυτόν και πολλή αξία του δίνω. Αλλά σας τυφλώνει. Ο Μακ. Τι είναι, ποιος είναι ο Μακ, μωρέ? Ποιος είναι ο Μακ, μωρέ? Που με τα λεφτά που του δίνετε παίρνετε άλλο παιχτάρα. Ρε παιδιά, είναι πολύ απλό το ποδόσφαιρο. Απλά αυτοί που είναι γύρω από αυτόν τον πρόεδρο που έχετε, κάτι δεν του λένε καλά. Οι μόνοι που του τα λένε καλά και του χαλάνε το κεφάλι, το μυαλό, είναι ο Μελισανδρής και ο Λαφούζος. Από το στόμα. Του τραβάνε χρήμα και δεν παίρνει χαμπάρι. Αυτή είναι η αλήθεια, Τάκη. Ναι, αυτό φαίνεται, ρε φίλε. Και αγαναχτεί, άκου. Και μετά αυτός, του τραβάνε τα λεφτά που είπες, μετά αυτός λέει, πω, με πιάσανε μαλάκα. Κάτσε να βρίσω το Μαρινάκι. Κάτσε να βρίσω τον Ολυμπιακό. Ενώ του τα έχουν φάει άλλοι τα λεφτά. Έξεσαι μια παροιμία. Της κοντής, της τσαπούς, της φταίνει τρίχες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι λέει μια παροιμία, αν την ξέρεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, σε λέω, είμαι παοξής οργανωμένος. Είμαι σε κάθε μάτς, έχω χάσει δύο φορές τη δουλειά μου τον ακολουθάω την ομάδα έξω. Εσύ αγαπάς τον ΠΑΟΚ όμως, όχι αυτοί που μπαίνουν μέσα από τα κατρόνια. Όχι, εγώ ξέρεις τι έκανα. Εγώ πέρσι ήμουνα τρεις μέρες στο νοσοκομείο γιατί έφαγα ξύλο σε έναν αγώνα. Γιατί έλεγα στην τέσσερα μην φουμαλώνετε και μην φωνάζετε. και έφαγα ξύλο. Αλλά εγώ είμαι εκεί πάλι όμως. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί σε βάλασαν, επειδή τους είπες να μην μυαλώνουν, ναι. Ναι, και, ναι. Γιατί τους λέω ρε μαλάκες, λέω. Συγγνώμη για την έκφραση κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν είμαι προσωπολάτρης. Εγώ δεν πιστεύω σε κανέναν. Εγώ πιστεύω στον ΠΑΟΚ. Όπως πιστεύεις. Έτσι, αγαπητό. Ρε φίλε. Εγώ πιστεύω τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Ούτε κούδες, ούτε μούδες, ούτε τίποτα. Όχι. Όλη την μια ιστορία που δεν ξεκινιέται, ναι. Αλλά δεν υπάρχει όμως και αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό. Όλοι αυτοί οι παίκτες που είπες, και ο κούδας και αυτοί, ναι, να τους σέβεσαι όσο παίζουν και να τους αγαπάς μετά που σταματάνε. Αλλά μέχρι εκεί, αυτό που θα μείνει για πάντα είναι αυτό εδώ, ρε φίλε, το σήμα. Το δικέφαλο. Έχει τον δαχτυλοστεφανό μέλλον. Όχι, το δικό μου, το δικό σου. Καλά, εσύ το δικό σου, ναι, ναι. Εσύ το δικό σου, το δικό μου, ναι. Οι παίχτες πληρώνονται, ρε φίλε. Α, να μπράβο. Μην ξεχνάς ότι ξέρεις κάτι. Και τον Κούδα το ζήτησε ο Ολυμπιακός. Και ο Ορφάνος έφυγε και πήγε στον Ολυμπιακό. Όπου στάξεις χρήμα, πάνε. Και εσύ το ίδιο δεν θα έκανες. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Είναι επαγγελματίες. Όταν βάζουν γκολ και μου φυλάνε τη φανέλα. Άστο ρε φίλε αυτό το παράμυθι. Κάποιος το έκανε παλιά, δεν από το όνομα του Ολυμπιακού. Ένα παίκτη. Ναι, 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 ξέρω τι θα πει. Άστο το όνομα αυτό και του είπαμε μην το ξανακάνει. Τι είναι αυτά τώρα, την πρώτη αγωνιστική που έπαιξε. Την πρώτη αγωνιστική που έπαιξε πριν 10 χρόνια, 7-8 χρόνια, 10 περίπου, μου είχαν έτσι. Δεν το ξανακάνε ποτέ. Ο Γκαρσία. Από τι έγινε χρήμα. Άκου τώρα, ο Γκαρσία. Από την πουνιά που έδωσε στον Διόγκο. Ναι. Και πάλι, ναι, από τότε έγινε ο Θεός. Για ποιο λόγο ρε φίλε, αυτό το παίχτη στο box με τον boxer του Ολυμπιακού να του δώσει μπουνιές ο ένας και ο άλλος. Το κάνατε Θεό. Είδες που υπάρχει μίσος ρε φίλε. Γι' αυτό και δεν φταίει μόνο ο Σαββίδης. Φταίτε κι εσείς οι οπαδοί. Για μένα. Μόνο μη φταίμε. Τάκη, μόνο μη φταίμε. Ο Σαββίδης Κριστίνε είναι ένα πιόνι που μπήκε σε μια σκακέρα που λέγεται Τούμπα, ΠΑΟΚ.
και τον κοινάνε μέχρι να κάνει το ρουά ΜΑΤ. Αυτό είναι ο Σαββίδης. Άμα το πούνε δώσει στον Τσουκαλά, παράδειγμα, 200 χιλιάρικα θα τα δώσει. Άμα πούνε δώσει στον Μπάμπη θα δώσει. Άμα πούνε δώσει στον Κώστα θα δώσει. Δεν ξέρει από μπάλα ο άνθρωπος. Ναι, κοίτα, έτσι όπως το λες δεν εκτιμάει τα λεφτά του, ε. Μήπως... Γιατί... Αυτό είναι άλλη ιστορία που θέλω και εγώ να μάθω τελικά πού έχει αυτά τα λεφτά και ποιος είναι. Α, εκεί πάω το πάω κι εγώ. Γιατί άμα τα έχω βγάλει με ένα σωρό υδρότα εδώ και μου πεις εσύ δώσε στον Μπάμπη 50.000, δεν τα δώσω ρε φίλε, άμα δεν τον δω. Άνα, θα τα δώσω μόνο από έλα μωρέ, έχω κι άλλα εδώ από κάτω. Και κάτι τελευταίο για να μην σε κουράζω και τρώω το χρόνο σου, Ρετάκη. Ναι. Ένας ήταν ένας πρόεδρος που πέρασε τον ΠΑΟΚ. Ο συγχωρεμένος ο Παντελάκης. Ναι, συμφωνώ. Παλιός. Που πήρε την ομάδα μέσα από το ΑΚΑ. Που πήρε την ομάδα μέσα από το ΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Αυτό το κάνει ο Βουλινός. Σε αγώνα Κυπέλλου. Α, έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο. Όχι, ο Βουλινός πέθανε και ο Βουλινός πέθανε. Έτσι, ο Παντελάκης κάτι, όχι, λάθος, εντάξει, λάθος. Ναι, ο Παντελάκης ήταν αυτός που είχε τότε το Ιδανίδη. Ξέρω, με το Μουστάκη, ξέρω, κατάλαβα, φίλε, το πέρδεψα, εγώ έχεις δίκιο. Ακόμα έχω ακούσει σε πηγαδάκια έξω από το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο που όλοι αυτοί λένε, μακάρι να υπήρχε ένας Παντελάκης. Άκου. Και εμείς... Ο Σαββίδης σήμερα είναι, αύριο δεν το έχεις τίποτα. Πες μου με το χέρι στην καρδιά, θα ήθελες να έχεις ένα μαρινάκι στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, λέω, στον ΠΑΟΚ. Θα ήθελες να έχεις ένα γκόκαλι στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, βέβαια. Πού βέβαια. Δεν έχω κόμπλεξ. Θέλω να είμαι αντικειμενικός ΠΑΟΚ. Είναι Ολυμπιακοί, βάζουν λεφτά. Δεν κάνουν. Βάζουν λεφτά γιατί αγαπάνε την ομάδα τους. Αυτός που δεν βάζει λεφτά δεν αγαπάει την ομάδα του. Το κάνει μόνο και μόνο να πάει στις πράξεις να φύγει όπως το έχουν κάνει και κάποιοι του Ολυμπιακού Προέδρου. Ένας το έχει κάνει μάλλον. Σαλιαρέλης. Δεν το θυμάμαι, μπορεί να είναι και αυτός. Δεν θυμάμαι καλά. Πώς ποτάσα, και αυτή ήταν καταστροφή. Δεν το θυμάμαι καλά, αλλά μπορεί να είναι και αυτός. Τέλος πάντων, ναι. Να είσαι καλά, ρε φιλαράκο, να είσαι καλά, φιλέ. Χάρηκα που τα πάμε. Οπαδί, ναι. Είτε είστε Ολυμπιακός, είτε με σπαοξίδες, ή οι άλλοι ακατανόμαστοι, γιατί για μένα οι άλλοι είναι ακατανόμαστοι, οι δύο, Παναθηναϊκός και πώς λένε, και αηξίδες, που πολύ φοβάμαι ότι και εμείς προς τα εκεί οδεύουμε, έχουμε πάρει το απλάκι και το καθήκον. Εσείς επειδή έχετε έναν άνθρωπο ακόμα και βάζει κάποια λεφτά, μπορεί να το σώσετε. Αν φύγετε από αυτούς τους δύο. Δεν φεύγει. Γιατί έχει κατάλογα, έχει παροπίδες. Εντάξει, δεν φεύγει. Και ξέρεις κάτι, ότι εμείς θα φάμε την πίκρα μας. Ήδη την τρώμε και δεν καταλαβαίνουμε. Ναι, έλατε. Έλατε, τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε. Για να μας βουλώσει το στόμα, ναι. Μας έφερε έναν Μπερμπάτοφ. Αύριο τι θα μας φέρει, έναν τρομπά, ναι, έναν άλλο τελειωμένο. Επειδή κλείνουμε, ας κάνω μια ερώτηση. Θα φταίει ο Ολυμπιακός τώρα, στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, αν ο Σαββίδης κάνει αυτό το έγκλημα και κατεβάσει τα πιτσιρίκια και φάνε 10 γκολ από τον Ολυμπιακό. Θα σου απαντήσω, θα κατεβάσει τη μεγάλη ομάδα. Α, το ξέρει. Το ξέρει. Για ποιο λόγο. Γιατί κινδυνεύουμε να μην βγούμε ούτε Ευρώπη. Και άμα δεν πάει στο κύπελλο, έχουμε κυρώσεις. Ναι, εγώ λέω, δηλαδή άμα έρθουν τα πιτσιρίκια, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Α, ναι, το ίδιο πράγμα. Ναι, αλλά είναι, δεν ντροπή, να... είναι ντροπή για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον. Δεν πρέπει να έρθουν τα πιτσιρίκια. Πρέπει να έρθουν αυτοί που παίζουν μέχρι χτες παίζουν, ακόμα παίζουν. Αυτή κατέβα, πρέπει να είναι η πρώτη ομάδα που πάει 10 γκολ, αλλά φέρσου αντρίκια παντελονάτα. Ναι. Αφού θες να λέγεσαι Μακεδόνας, γιατί πλέον Μακεδόνας λέει ότι είναι. Τέλος πάντων, πως περνάω και αυτό. Όχι, τι, δεν άκουσα, το κατάλαβα, πες μου. Όχι, έχει δηλώσει ότι είναι πλέον Μακεδόνας. Το πως περνάω και αυτό, δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Ναι, όχι, δεν θέλω να το σχολιάσω. Καταρχήν η Μακεδονία. Μια... Ναι, ηρωνία, ηρωνία είναι αυτό. Σοβαρά, μπράβο, συνέχισε. Εντάξει. Αφού όπως όμως λέει, συσταγωγικά θες να είσαι Μακεδόνας, κατέβασε την ομάδα κάτω ρε Πούστη και απέδειξε. Έτσι, μπράβο. Έτσι κάνουν οι Μακεδόνες. Έτσι κάνουν οι Μακεδόνες. Δεν κατεβάζουν τα πρωτάκια. Άμα είναι, κατέβασε και το γυναικείο το ποδόσφαιρο να παίξει το γυναικείο. Και αυτές θα παίξουν μπάλα ακόμα. Οι γυναίκες θα παίξουν μπάλα. Οι δικοί μας δεν θα παίξουν όμως. Πολύ σωστά. Είναι προκατελημένοι. Άκουσα, φίλε, αυτά που είπε σε μένα δεν γίνεται να μην έχεις 10 φίλους, οι 10 να γίνονται 50, οι 50 να γίνονται 1000 και να αλλάξει την οτροπία των οπαδών του ΠΑΟΚ που αγαπάνε την ομάδα τους. Ξέρεις ποιο είναι, η δικιά μας η ζημιά είναι οι συνδέσμοι, Τάκη. Οι συνδέσμοι δεν υποστηρίζονται. Τρώνε. Α, τρώνε. Εσείς έχετε τη θύρα 7, εμείς, μια γροθιά. Ναι. Εμείς και είμαστε μια γροθιά που μπάζει από παντού. Εντάξει, κατάλαβα, ρε φίλε. Λοιπόν, φίλε, επειδή κλείνει η εκπομπή.
Και τι να πω, πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο. Κοίτα, καταρχήν οι διαφορές που έχουμε δεν υπάρχει. Είμαστε όλοι Ελλήνες, αλλά κάποιες αποφάσεις εις βάρος του Ολυμπιακού σε τρελαίνουνε και μπορεί να πεις και μια κουβέντα παραπάνω, όπως αυτό που δεν μου άρεσε στην Πηλαία που φωνάζανε έτσι γαμάει η Βουλγαρία. Ναι. Δεν πρέπει. Ναι. Δεν πρέπει. Ναι. Μόνοι μας βγάζουμε. Τι θα φταίει εμείς. Δηλαδή τώρα, εγώ, άμα πω έναν ρε, είσαι Βούλγαρος, ποιος θα φταίει, φίλε. Ναι, μετά μας φταίνει η Αθηναίοι που μας φωνάζουν μας Βούλγαροι. Αφού μόνοι μας φωνάζουν μας ότι είμαστε Βούλγαροι. Δεν τι λέμε. Τέλος πάντων, και πες και τον Τάκη εκ μέρους από μένα, συγγνώμη από όλους τους παοξίδες που έφυγε και από την εκπομπή. Δεν φταίνει οι παοξίδες. Οι αποφάσεις του υπουργού φταίνε. Και έφυγε ο Άκης και θα έφυγα κι εγώ. Αλλά πρέπει να κρατάμε. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν έχει δίκιο ο Άκης. Όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν είχε εκνευριστεί αδικαιολόγητα να πει Ολυμπιακός, πάω και εγώ να με απέξω. Τη στιγμή που δεν έχω κάνει επεισόδια. Εμείς θα κάναμε χειρότερο από ό,τι κάνετε εσείς. Ε? Εμείς θα τα σπάγαμε όλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω να τα σπάμε όλα γιατί εμείς είμαστε η ασπίδα του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν το θέλει ούτε ο Άκης αυτό, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Εμείς όμως δεν έχουμε ασπίδες. Πρέπει να βρείτε, φίλε. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε μια ασπίδα. Η δική μας όλη είναι φρασίδι, Λιτάκη. Εντάξει. Να χωριέμαι που το λέω, αλλά ξέρεις τι, εγώ μιλάω παντογανάτα. Φίλε μου, χάρηκα πολύ, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλό Πάσχα να έχουμε. Επίσης, φίλε, επίσης. Και ανάσταση για όλο το ποδόσφαιρο. Επίσης, φίλε, επίσης. Πόση ώρα έχουμε. Τελειώνει. Παιδιά, καλό βράδυ. Την Κυριακή στο γήπεδο, αύριο, 300 εισιτήρια. Θα πουλούνται το πρωί στο ταμείο, στο Καραϊσκάκι. Αυτά μείνανε. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό βράδυ.